Είναι η έγκριση του Δήμου Άργους Μυκηνών και το γεγονός ότι μπήκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 η κατασκευή ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Θα ήθελα όμως, μετά από τις προσπάθειες τις οποίες έγιναν από το Δήμο μας, μετά από τις μελέτες τις οποίες έγιναν, μετά από τους φακέλους τους οποίους οργανώσαμε και στείλαμε, είμαστε από τους λίγους Δήμους που στο πρόγραμμα αυτό μπορέσαμε να πάρουμε σχεδόν 500.000 για να φτιάξουμε σε δικό μας χώρο, 7 στρεμάτων, ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Όμως εδώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα και να τα ακούσουν όλοι, διότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το οποίο, το φαινόμενο το οποίο υπάρχει και γίνεται γύρω μας. Γιατί τα σκυλάκια τα οποία γυρίζουν δεξιά και αριστερά, κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν μια κίνηση να μας πούν να κάνουμε τη στήρωσή τους δωρεάν? Δεν θα πληρώσουν αυτοί. Ταΐζοντας λοιπόν αυτά τα αδέσποτα σκυλάκια, μετά αυτά θα κάνουν και άλλα σκυλάκια. Και άλλα σκυλάκια. Και θα συνεχίζεται αυτό το βιολί με ταλαιπωρημένα ζώα, τα οποία θα γυρίζουν δεξιά και αριστερά, και όταν πεινάνε αυτά τα ζώα τι θα κάνουν? Δεύτερον, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι όταν εγκαταλείπουν ένα ζώο δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κοινωνία? Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εν δυνάμει δολοφόνοι αυτού του ζώου, αλλά και παράλληλα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κοινωνικό ιστό, σε αυτόν που ζούμε όλοι μας, τους ανθρώπους που φοβούνται να βγουν στο πεζοδρόμιο να περπατήσουν γιατί δημιουργούνται αγέλες αυτών των ζώων? Και τι να προλάβεις να κάνεις μέσα σε ένα δήμο 1.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων? Πώς μπορείς να πας σε 6 πρώην δήμους και 2 κοινότητες να ψάχνεις να βρεις αυτά τα ζώα που κατεβαίνουν, όποιοι κατεβαίνουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι το παιχνίδι που πήραν για το παιδί τους, το οποίο όμως ήταν η ψυχούλα, να το αφήνουν να το εγκαταλείπουν στην τύχη του? Αυτά τα προβλήματα δεν ξέρω αν υπήρχαν παλιότερα. Αυτά τα προβλήματα έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από την εποχή του Μνημονίου και μετά βρήκαν αφορμή πάρα πολλοί άνθρωποι. Τώρα το άνθρωποι βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι άνθρωποι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, να εγκαταλείπουν τα ζώα κατά αυτόν τον τρόπο, και αυτό το βάρος να πέφτει στους Δήμους. Πώς να το σηκώσουν αυτό το φορτίο οι Δήμοι? Με τι χρήματα? Με το 90% λιγότερες προσόδους που παίρνουν? Με τα μνημόνια, με τους COVID που μας κλείσανε μέσα, με τα capital controls, με όλα αυτά? Γιατί τα ξεχνάει ο κόσμος? Πετάνε τον μπαλάκι στους Δήμους. Εμείς λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε τους φακέλους όπως έπρεπε, να μπούμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για να κάνουμε σε δικό μας ιδιόκτητο χώρο το καταφύγιο αυτό, το οποίο είναι 7 στρέμματα καταφύγιο, για να φιλοξενούμε εκεί και να κάνουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζεται με τους κτηνιάτρους, τους συνεργάτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Καβούνο, ο οποίος βεβαίως έχει επομιστεί ένα τεράστιο φορτίο, και το λέω, τον ξέρω τον Νίκο από μικρό παιδάκι, αλλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη και την πάει μέχρι το τέλος. Εδώ υπάρχουν αντιφατικοί νόμοι για το θέμα των αδέσποτων ζώων και ακροβατούν οι υπεύθυνοι δημοτικοί σύμβουλοι ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στη δικαιοσύνη. Βέβαια, επειδή οι νόμοι είναι αντιφατικοί, δηλαδή σου λέει πάρτο το αδέσποτο, στήρωσέ το, αποπαρασύντωσέ το και άστο στο φυσικό του χώρο. Ποιος είναι ο φυσικός χώρος? Ο φυσικός του χώρος είναι η πλατεία Αγίου Πέτρου. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, και το έχω πει 100 φορές μέσω της ΚΕΔΕ ως πρόεδρος των δημάρχων της Πελοποννήσου, εκτός από δήμαρχος είμαι και πρόεδρος, εκπροσωπώ 26 άλλους συναδέλφους μου, 25, και ρωτάω γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα να δίνουμε μπόνους σε αυτούς οι οποίοι υιοθετούν αδέσποτα ζώα, σκυλιά εν προκειμένου. Γιατί? Και μάλιστα τους είχα προτείνει ότι όλοι οι περιφερειακοί δήμοι έχουν ΔΕΙΑ. Να μειώσουμε λοιπόν και να πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό για να έχουν το ζώο με ευζωία. Δεν το έχουν κάνει. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καβούνο, τον συνεργάτη μας, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας, τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει επομιστεί αυτό το φορτίο ως δημοτικός σύμβουλος, διότι αυτή τη στιγμή τροχιοδρομείται αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση έναντι άλλων δήμων. Όχι ότι θα εξαλειφθεί το πρόβλημα αμέσως, αυτό σταδιακά θα γίνει,
διότι η στήρωση θα φέρει μη πολλαπλασιασμό. Από εκεί και πέρα τα ζώα εμείς πασχίζουμε για να είναι και ταϊσμένα σωστά και με ιατρική περίθαλψη. Τώρα, υπάρχει, υπάρχει, ναι, βεβαίως, είναι να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Εμείς άμεσα ξεκινάμε. Αλλά να ξέρετε ότι στο δημόσιο ο διαγωνισμός, οι ενστάσεις, το να αναλάβει η εταιρεία έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ότι εμείς πρώτων εκλογών θα έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή πρώτου τέλος Σεπτεμβρίου, το καταφύγιο, και νομίζω ότι μέσα στη χρονιά η οποία έρχεται το καταφύγιο θα είναι έτοιμο. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω και τις εθελόντριες, θέλω να το κάνω αυτό, οι οποίες πραγματικά μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση αυτές οι γυναίκες. Χάνουν το χρόνο τους, δεν είναι, υπάρχουν και μερικοί άντρες, αλλά περισσότερες είναι κυρίες, οι οποίες χάνουν το χρόνο τους από την αγάπη που έχουν για τα ζώα. Ξέρετε κάτι, το έχω πει και άλλη φορά, θα το πω και άλλη μία. Και δεν το λέω για να δημιουργήσω συναισθηματικό φόρτο. Εμείς μεγαλώσαμε με σκυλιά στα σπίτια μας. Όλοι είχαμε. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Ήτανε συντροφιάς και φύλακες παράλληλα. Έτσι, γιατί είχαμε αγροτικές καλλιέργειες κλπ. Μάθαμε να ζούμε. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να εγκαταλείψουμε τα ζώα. Να τα πετάξουμε στο δρόμο. Να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο και να πάντα αφήσουμε πιο κάτω. Θα ήταν απαράδεκτα. Αυτοί που τα κάνουν νομίζω ότι είναι συναισθηματικά ανάπηροι. Εσείς θα είστε εδώ. Θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Θα βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα θα πιάσουν τόπο και ότι ο Δήμος μας θα είναι για άλλη μια φορά ένα πρότυπο Δήμου. Σας ευχαριστώ.